Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ Πορτογαλίας και Ουαλίας. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Stade de Lyon στις 10. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σετ αποδόσεων αλλά και οι βασικές αγορές που αφορούν τον αγώνα. Η νίκη της Πορτογαλίας παίζεται στο 2, η ισοπαλία τιμάται στο 2,75 και η επικράτηση των Ουαλών στο 3,75. Το under τιμάται στο 1,40, ενώ το over βρίσκεται σε αποδόσεις outsider και το 2,30. Η Πορτογαλία έχει φτάσει ως εδώ χωρίς να επικρατήσει ακόμα σε 90 λεπτό, μετρώντας 5 ισοπαλίες σε ισάριθμα μάτς. Στα προημιτελικά άφησε εκτός με περιπετειώδη τρόπο την Πολωνία, επικρατώντας με 5-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Μπορεί οι Ήβηρες να έχουν φτάσει έως τους 4 της διοργάνωσης, ωστόσο δεν έχουν πείσει σε καμία περίπτωση με την απόδοσή τους, ενώ ο σούπερστάρ Κριστιάνο Ρονάλντο είναι σκιά του εαυτού του. Πάντως, ακόμα και έτσι, ο Πορτογάλος τεχνικός παραμένει αήττος από τότε που ανέλαβε τις στίχες της ομάδας, με το σερί του να είναι στους 12 αγώνες. Βέβαια, για να προκριθεί στον τελικό της 10ης Ιουλίου, η Πορτογαλία οφείλει να ξορκίσει την κατάρα των ημιτελικών, αφού ναι μεν παραμένει αίτη και στους 4 που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετρώντας μία νίκη και 3 ισοπαλίες, ωστόσο αποκλείστηκε στους 3 εξ αυτών. Η μοναδική φορά που έφτασε στον τελικό του Euro χρονολογείται το 2004 στο σπίτι της, εκεί όμως υπήρξε η δική μας εθνική όπου την νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο. Η Ουαλία γράφει ιστορία στα γήπεδα της Γαλλίας, ούσα η μοναδική εκπρόσωπος της Βρετανίας που έχει απομείνει στην διοργάνωση. Η ομάδα του Chris Coleman άφησε εκτός συνέχειας καθαρά με 3-1 τους Βέλγους στα προημιτελικά. Το σύνολο του Βρετανού μάνατζερ έχει κάνει ήδη την υπέρβασή του, ενώ έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που ως πρωτοεμφανιζόμενη φτάνει στα ημιτελικά μετά την Σουηδία το 1992. Βέβαια, απόψε καλείται να ξεπεράσει δύο σημαντικές απουσίες. Πρόκειται για τους Ράμσεϊ και Τέιλορ, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι και αφήνουν τεράστιο κενό. Από τις 4 φιναλίστ, οι Δράκοι είναι οι μοναδικοί που έχουν ιτηθεί στον όμιλο, ενώ είναι εκείνοι με τα περισσότερα over στην διοργάνωση, έχοντας παλθεύσει 4 φορές το σημείο στις 5 αναμετρήσεις τους. Μάλιστα, διαθέτουν την δεύτερη καλύτερη επίθεση με 10 γκολ, ένα τέρμα πίσω από την οικοδέσποινα Γαλλία. Over εμφάνισαν και οι 3 φιλικές συγκρούσεις τους με την Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, οι Ήβρες επικράτησαν 3-2 το μακρινό 1949, ακολούθησε τον 2-1 των Ουαλών το 1951, ενώ στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους, οι Πορτογάλοι κέρδισαν εύκολα με 3-0 το 2000. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Πορτογαλίας, περιμένουμε πιο ανοιχτό ρυθμό. Οι Ήβηρες επομίζονται το ρόλο του φαβορή, άρα θα κληθούν να διαχειριστούν περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, κάτι που συνεπάγεται ότι θα δημιουργήσουν και αρκετές φάσεις μπροστά από τα αντίπαλα καρέ. Με δεδομένο αυτό και γνωρίζοντας την ποιότητα που διαθέτει το σύνολο του Σάντος μεσοεπιθετικά, πιστεύουμε ότι θα βρει δίχτυα. Το ίδιο θεωρούμε πως θα πράξει και η Ουαλία, που μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική σε αντεπιθέσεις, ενώ ο σύμμαχός μας είναι και η τρομερή κατάσταση του ηγέτη της, Γκάρεθ Μπέιλ. Επιλογή μας το goal-goal, το οποίο προσφέρεται στο 1,90. Αναζητώντας ειδικά στοιχήματα, θα σταθούμε στην περίπτωση του Ashley Williams. Ο αρχηγός της Swansea και της Εθνικής Ουαλίας είναι δυνατός στον αέρα, σκοράρει αρκετά με το κεφάλι, καθώς προωθείται σε όλα τα στημένα. Τομέας που στηρίζει πολλά και ο Chris Coleman. Το να σκοράρει ο Williams σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα παίζεται στο 8, τιμή την οποία θα ποντάρουμε, περιμένοντας ο αρχηγός να βρει ευκαιρίες να σημειώσει γκολ είτε από corner είτε από foul. Άλλωστε, οι Πορτογάλοι δεν είναι καλύτεροι στην αντιμετώπιση των αντίπαλων στημένων.
Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την ανάλυση μας για τον πρώτο ημιτελικό του γύρω μεταξύ Πορτογαλίας και Ουαλίας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συγκεντρωτικά τις επιλογές μας. Απόψε πάμε στοίχημα με goal-goal στο Πορτογαλία-Ουαλία σε απόδοση 90. Ενώ από τα ειδικά κρατάμε το να σκοράρει σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης ο Ashley Williams στο 8. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανάμε το ραντεβού μας για αύριο με τον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.